Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου ο Οκτάχρονο από το Δημοτικό Διαμέρισμα του Κέντρου Δήμου Ήλιδα, ο οποίο το βράδυ τη Κυριακή παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ταχύ. Η τραγική ηρωνία είναι ότι ο 49χρονο που παρέσυρε με το αυτοκίνητό του τον Οκτάχρονο είναι θείο του παιδιού. Χθε, στι 11 το πρωί, συνοδευόμενο από τον δικηγόρο του κύριο Μάκη Παπαγιανόπουλο, προσήλθε αυτοβούλο στο τμήμα Τροχία Ήλιδα. Έδωσε την κατάθεσή του και σχηματίστηκε εναντίον του δικογραφία για τροχαίο ατύχημα με πρόκληση σωματικών βλαβών και εγκατάλειψη. Μιλώντας στην εφημερίδα Πατρίς, ο δικηγόρος του, κύριος Παπαγιανόπουλος, μίλησε για κακιά στιγμή που έχει σοκάρει τον πελάτη του. Είναι πολύ σοβαρή η καταστασή του. Βρίσκεται διασωληνωμένος σε καταστολή και αναλγησία. Έχουν ήδη ε, εμπλακεί αρκετές ε, ειδικότητε που θα χρειαστούν την υποστήριξη του μικρού. Τον δικό του αγώνα για να κρατηθεί στη ζωή δίνει από το βράδυ τη Κυριακή ο μικρό Διονύσης που φέρει πολλαπλά τραύματα. Η κατάσταση κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή, ενώ υπευλήθη σε αξονική τομογραφία και στόχο είναι να μην κάνει εγκεφαλικό είδημα που κάτι τέτοιο θα επιδίνωνε την κατάστασή του. Σύμφωνα με τον κύριο Ηλιάδη, έχει υποστεί το σύνδρομο τη κατάχωση ή τη καταπλάκωσης, το οποίο είναι ένα σύνδρομο που προκαλεί ραυδομιόλυση με σοβαρά προβλήματα. Έχει αντιμετωπιστεί από την πρώτη ώρα, ενώ υπάρχουν πάρα πολλά περίπλοκα θέματα, όπω δραματικά ελλείμματα από τον τραυματισμό. Έχουν συντονιστεί ομάδε τόσο του Νοσοκομείου Άγιο Ανδρέα όσο του Καραμανδανίου Παιδιατρικού. Αλλά και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Ο κύριος Σιλιάδη στάθηκε και στη συμβολή στην αντιμετώπιση του περιστατικού από το Νοσοκομείο Αμαλιάδας και Πύργου, αλλά και του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή.